Για ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πεζοδρόμων που συνεχώς επεκτείνεται, επέρεται τα τελευταία χρόνια και δύο λουάδικα η πόλη των Σερών. Από την καρδιά της, στην πλατεία Ελευθερίας, ως το εμπορικό κέντρο της, ο επισκέπτης των Σερών μπορεί απρόσκοπτα να κάνει τη βόλτα του, να πραγματοποιήσει τις αγορές του ή να απολαύσει τον καφέ του χωρίς τον κίνδυνο των τροχοφόρων. Η εικόνα του κέντρου της πόλης έχει αλλάξει, όπως και ο χάρτης των δραστηριοτήτων της. Έχουμε στρώσει πεζοδρόμους 15.000 τετραγωνικά, πλάκες και κυβόλιθος, περίπου 13.000 δρόμους με την κόκκινη άσφαλτο που λέμε, να το λέμε απλά, και τα υπόλοιπα είναι το πράσινο. Έχουμε αναδείξει το στοιχείο του νερού, όπως τη βλέπετε και εδώ, στην Τριβάνια κλπ. Υπάρχουν νεροκορτίνες πιο κάτω. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, ωστόσο, αποτέλεσε αιτία πολέμου ανάμεσα στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον πεζόδρομο της Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Δημοτική Αρχή. Δύο θυελλώδεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, έντονοι διαξηφισμοί, οργίλες αντιδράσεις από την πλευρά των καταστηματαρχών, δεν κατάφεραν να κάμψουν τη Δημοτική Αρχή, που αποφάσισε να ξυλώσει διαπαντός τα τραπεζοκαθίσματα στο πεζοδρομημένο τμήμα της Πάλε Ποτέ Μεραρχίας. Δεκτές από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης έγιναν οι προσφυγές των καταστηματαρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών που αφορούσε στην απαγόρευση των τραπεζοκαθισμάτων. Εγώ φρονώ ότι ο Δήμος Σερών θέλει μια πόλη με κίνηση που θα αφήσει τους επιχειρηματίες να δραστηριοποιούνται όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Οι πεζόδρομοι είναι για τον κόσμο. Δεν παρεμποδίζεται η κίνηση των πεζών από την περιορισμένη χρήση των τραπεζοκαθισμάτων σε αυτούς. Ήδη έχουν διαπλατινθεί πάρα πολύ. Οπότε φρονώ ότι με μία στάθμιση κόστους και ωφέλους θα μπορέσουμε να βρούμε μία συνενετική λύση με το Δήμο. Στο μεταξύ, βαθιά περιβαλλοντική ανάσα δίνει στο πιο πυκνοκατοικημένο κομμάτι της πόλης των Σερών το έργο των βιοκλιματικών αναβαθμίσεων που πρόσφατα ολοκληρώθηκε. Χώροι πρασίνου, λουλούδια, συντριβάνια, υπαίθριοι ανεμιστήρες, διαπλατείς πεζοδρομίων, αντικατάσταση ασφάλτου με ψυχρά υλικά έδωσαν τη θέση τους σε ένα γκρίζο υποβαθμισμένο πολυοδομικό τετράγωνο που ήταν για χρόνια δυσπρόσιτο για τους πεζούς από διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Υποβαθμισμένες περιοχές παλαιότερων ετών μετεξελίχθηκαν σε κέντρα εμπορική δραστηριότητα και διασκέδαση. Στο βωμό των απλαπλάσεων όμως έχει καθεί και ένας σημαντικός αριθμός χώρων στάθμευσης, μόνιμος πονοκέφαλος των κατοίκων της περιοχής και αιτία πολέμου μερίδας δημοτών με τη Δημοτική Αρχή. Το μοναδικό υπόγειο πάρκινγκ, δυναμικότητας 150 θέσεων, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν. Δεν υπάρχει θέσεις πάρκινγκ και αναγκαστικά εκεί που θέλουμε να ξεφορτώσουμε εμείς οι επαγγελματίες, έστω για 5 λεπτά να σταματήσουμε, δεν μπορούμε να βρούμε το χώρο που μας ανήκει για την ξεφόρτωση. Δεν υπάρχουν πλέον χώροι στάθμευσης από αυτούς που είχαν, δηλαδή έχουν συρρυκνωθεί οι χώροι στάθμευσης στο Γιοταχή. Εξού και η απόφαση δική μας, εφόσον έγινε αυτό που έγινε και δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε, να είμαστε ορατοί σε σημεία τη πόλη των Σερών. Στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής είναι το δίκτυο των πεζοδρόμων να συνοδεύεται και από ένα αντίστοιχο δίκτυο ποδηλατοδρόμων.